Είναι δύσκολη δουλειά. Δεν είναι εύκολη. Θέλει να την πολεμάς. Μπορεί τα χέρια μας να είναι λερωμένα, αλλά όμως είμαστε καθαροί διαφορετικά. Στη συνείδηση. Είναι το δεύτερο σπίτι τους. Αυτή η δουλειά δεν πληρώνεται, ειδικά για γυναίκες. Δεν έχουμε προσωπική ζωή. Κόβουμε σαλατούλα. Εδώ. Καθαρίζουμε. Πλάι στους εργάτες μοιράζονται την επίπονη δουλειά. Μαζεύουν την παραγωγή, φορτώνουν. Είναι οι αγρότησες του Μαραθώνα. Εδώ είναι άντρες και δεν μπορούν να την κάνουν. Πόσο μάλλον είναι βάρη. Πρέπει να σηκώσεις βάρη. Πρέπει να σκαλίσεις. Πρέπει να ποτίσεις. Πρέπει να σηκώθεις πολύ πρωί. 14ωρο, 15ωρο, αναλόγως τι δουλειές θα προκύψουν. Μάνα και κόρη καθημερινά δουλεύουν τη γη, τους ζουν από αυτήν. Βρεθήκαμε δίπλα τους καταγράφοντας τον αγώνα που δίνουν μέσα σε ένα 24ωρο. Να δουλεύουν, να μην φοβούνται τη δουλειά. Να μην φοβούνται τη δουλειά. Ό,τι δουλειά και να κάνουν. Φτάνει να μην. Να είναι μια τίμια δουλειά. Τώρα πάμε στα βουδίκια να φορτώσουμε, να λυθούν τα πράγματα και μετά σπίτι. Ελάτε μες. Πίσω στο σπίτι η μητέρα πρέπει να προετοιμάσει το φαγητό. Τρεις κόρες έχει, δύο άνεργες. Ο χαμός του πατέρα έφερε πρόστατα βάρη και αγωνίες. Πολύ δύναμη, πολύ κουράγιο, ακόμα και όταν λες ότι αχ δεν μπορώ άλλο, πρέπει να πάλι να φορτώσεις και να λες μπορώ να το καταφέρω και αυτό. Βγαίνει από το φορτηγάκι ξημερώματα, έχει έρθει πολύ νωρίς για να είναι όλα έτοιμα. Είναι 5 τα ξημερώματα και η παραγωγός από τον Μαραθώνα έχει αρχίσει να στείνει τον μπάκο της εδώ στα Πετράλωνα για να πουλήσει τα προϊόντα της. Είναι ίσως το πιο κρίσιμο κομμάτι της δουλειάς. Δεν βγαίνει μεροκάματο πια. Αν ίσα ίσα για να ζούμε. Και αυτό είναι, είμαστε ευχαριστημένοι. Καλώς την, καλημέρα. Καλημέρα. Η κίνηση πεσμένη μας λέει πίσω από τον μπάκο πρέπει να είναι πάντα με το χαμόγελο. Κρεμμυδάκια, κολοκυθάκια, βλασταράκια, καρότα, βλήτα. Όταν δεν αγωνίζεται κανείς δεν τα καταφέρνει. Όταν αγωνίζεται όμως κάτι γίνεται. Κολοκύθια θα πάρει σήμερα. Α, θα έρθεις πάλι, εντάξει. Η δουλειά πιάνει πολύ αργά, μετά τις 12. Ο πάγκος θα φύγει ή θα επιστρέψετε με το έργο. Πάντα επιστρέφουμε. Η κούραση δεν πρέπει να την καταβάλει. Οι ώρες που θα ακολουθήσουν έως το μεσημέρι είναι οι πιο σημαντικές. Καθώς τώρα ευρώ-ευρώ θα μαζέψει τον κόπο μιας ημέρας.